Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σύλληψη των 5 ψαράδων από Τούρκους στρατιωτικούς παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. Χθες ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας μετέβει στα κατεχόμενα για να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αντιλαμβάνεστε, πήγε να μιλήσει μαζί τους, να τους πάει κάποια ρούχα τουλάχιστον να μπορούν οι άνθρωποι να καθαριστούν. Όμως δεν του επιτράπει η είσοδος στον αστυνομικό σταθμό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, οι 5 ψαράδες βρίσκονται στα Μπουντρούμια και μάλιστα στην απομόνωση. Ενώ έγινε από την εταιρεία σήμερα μια προσπάθεια να βρεθεί στο ψευδοκράτος δικηγόρος για να τους υπερασπίστει. Τα τουρκοκυπριακά μέσα ισχυρίζονται ότι το αλλιευτικό παραβίασε τα δίθεν χωρικά ύδατα του ψευδοκράτους σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων από τον Κορμακίτη. Ο ιδιοκτήτης του αλλιευτικού δήλωσε ότι το ψαροκάικο έπλεε σε διεθνή ύδατα όταν Τούρκοι στρατιώτες προχώρησαν σε έλεγχο εγγράφων και στη συνέχεια συνέλαβαν τους 5 Αιγύπτιους ψαράδες. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και το τμήμα αλληλείας βάσει του δορυφορικού εντοπισμού που γίνεται. Ότι βρισκόταν πέραν το 12 ναυτικών μιλίων, ήταν γύρω στα 18 αν θυμάμαι καλά. Οι Αιγυπτιακές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα όποια διαβήματα γίνονται σε πλήρη συντονισμό.